να αποσαφηνίζουμε τα πράγματα. Είναι εξάρτητοι Έλληνες, είναι υπέρ ή κατά των χρυσορυχείων. Ακούστε λίγο, σας παρακαλώ. Να σας ακούσω. Ο καθένας έχει τον τομέα του στην κοινοβουλευτική μας ομάδα και σε ό,τι αφορά. Ναι, αλλά είσαι βουλευτής Εύρω όμως. Πολύ σωστά. Εντάξει, πολύ σωστά. Γι' αυτό θέλω την απόψη σας. Ναι, ωραία. Είστε υπέρ ή κατά, είναι τόσο απλά τα πράγματα. Κοιτάξτε. Είμαι υπέρ των επενδύσεων, ό,τι είναι για το καλό του κόσμου και αφού λαμβάνονται όλες οι προδιαγραφές, ούτως ώστε να προστατεύεται ο κάθε πολίτης και το περιβάλλον. Το αντιλαμβάνομαι αυτό, αν και είναι, λοιπόν, έχει πολιτική χρειά ο λόγος σας. Εγώ θέλω να είμαι πολύ καθαρός. Ναι ή όχι στις επενδύσεις, με όλες τις προφυλάξεις αναγκαίες, με όλη την διασφάλιση που μπορεί να υπάρχει. Είμαι ξεκάθαρος. Εγώ είμαι υπέρ των επενδύσεων, υπέρ το καλό των πολιτών, υπέρ της ελεύθερης αγοράς, υπέρ των θέσεων εργασίας. Και επομένως, εάν λαμβάνουν όλα τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, σε ό,τι αφορά λίγο για τη Χαλκιδική που παρακολούθησα... Παρακολουθείτε τη Χαλκιδική και όχι το πέραμα, κύριε Ζουνίδη. Κοιτάξτε, παρακολουθώ και το πέραμα. Εάν κάνουν τις διαδικασίες όπως προχωράει η επένδυση εκεί στο πέραμα, και δεν ξέρω, πάρουν τις άδειες, εξόριξες, άδειες εκμετάλλευσης κλπ. Αλλά θα ξέρετε και κάτι ακόμα. Εγώ θέλω αυτοί που εκμεταλλεύονται τον πλούτο της Ελλάδος να πληρώνουμε αντίστοιχα και τα ποσά, αντίστοιχα με τα ποσά που κερδίζουμε, αντίστοιχα να καταβάλλονται στο κράτος. Αρκετά έχει πληρώσει ο απλός ο λαός και επειδή υπάρχει ένας πολύ παλιός, από όσο έχω ενημερωθεί, μεταλλευτικός νόμος, θα πρέπει πρώτα η κυβέρνηση με συνοπτικές διαδικασίες, όπως κατεβάζει άλλα νομοσχέδια, να αλλάξει αυτόν εδώ τον μεταλλευτικό νόμο προς όφελος της Ελλάδος και των Ελλήνων και όχι προς όφελος των όποιων μεγαλοεπενδυτών, εντάξει. Mm-hmm. Και επομένως είμαι υπέρ μετά της εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου. Θα έπρεπε σαν βουλευτής, φαντάζομαι, να παρακολουθείτε πιο στενά τα πράγματα όταν αφορά για τον τόπο σας, έτσι. Ακούστε να δείτε. Μπορεί και να κάνω λάθος εκτίμηση. Δεν σημαίνει ότι αυτό λίγο. Ακούστε λίγο. Εγώ θα ήθελα να μην το πλατιάσουμε και να μην ανοίξουμε άλλους δρόμους, επιμένοντας γιατί. Θα σας πω γιατί. Ναι, αλλά έχει σημασία για αυτό που θέλω να σας πω εγώ. Κοντεύει να ξεσπάσει ένας μικρός εμφύλιος στην Αλεξανδρούπολη, κύριε Ουζενίδη. Με την ανάγκη των επενδύσεων αυτής της μορφής και των θέσεων που θα προκύψουν για εργασία του κόσμου, ο οποίος έχει φτάσει κάτω από το ρίο. Το ξέρετε, στην Θράκη υπάρχει, ναι, τρομερό πρόβλημα ανεργίας. Είστε γνώστες, φαντάζομαι, αυτής της εικόνας. Και βέβαια, με όποια ανταποδοτικά ωφέλη θα μπορούσαμε να αποκομίσουμε από μια τέτοια επένδυση τέτοιου όγκου. Τώρα, το πώς θα εκμεταλλευτούμε σωστά αυτή την περίπτωση, διασφαλίζοντας το περιβάλλον, την ανθρώπινη ζωή, αλλά και τα ανταποδοτικά, είναι θέμα σχεδιασμού. Θα μπορούσε, ας πούμε, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο οποίος διατείνεται κατά των χρυσορυχείων με στήρα όχι και αλλεπάλληλα, θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την περίπτωση των. Του ανταποδοτικού ωφέλους, ώστε να πάρει ο τόπος όσα περισσότερα μπορεί. Γιατί εδώ που φτάσαμε, φαντάζομαι και εσείς θα γνωρίζετε ότι αν είναι να γίνει, θα γίνει, πέρα από τις όποιες τοπικές αντιδράσεις. Αν για το καλό της χώρας πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα, θα γίνουν είτε αντιδρούμε είτε όχι κάποιοι. Αλλά σκοπός είναι το τι και το πόσο περισσότερο θα ωφεληθούμε από όλο αυτό. Πάντα ξαναλέω και συμφωνώ μαζί σας με την προϋπόθεση ότι προστατεύουμε το περιβάλλον και την ανθρώπινη ζωή. Όπου εδώ θα μπορούσε να υπάρξει και μια επιτροπή πολιτών, γιατί όχι, με συμμετοχή του Δήμου ή των Δήμων, γιατί όχι, που να ελέγχει την πορεία του έργου. Πολύ σωστά, και ακούστε να δείτε λίγο, εγώ εξέφρασα την άποψη του Ζουνίδη, σαφώς, είναι δεκτό. Μηχανολόγου μηχανικού. Δεκτό. Δεν μπορώ να ξέρω γιατί δεν το θέσαμε το θέμα στην κοινοβουλευτική μας ομάδα και να σας πω και κάτι ακόμα. Επειδή είναι επίκαιρο το θέμα, είναι αυτά τα θέματα που εγώ προσωπικά ήθελα να τα συζητήσω με τον προϊστάμενό μου, τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος ποτέ δεν μου άνοιξε την πόρτα του να συζητήσω αυτά τα θέματα, ούτως ώστε να μπορέσω να σας ενημερώσω για ποια είναι η θέση του κόμματός μου. Το ένα είναι αυτό. Το κύριο Μαρκόπουλο, ποιο Μαρκόπουλο.
του κυρίου Μαρκόπουλου, του κοινοβουλευτικού μας εκπροσώπου, μιλάω του Κώστα του Μαρκόπουλου. Ωραία, όχι για του... μην γίνει σύγχυστη. Αναφερθήκατε λίγο για τον δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης. Νομίζω είναι ένας πετυχημένος δικηγόρος τόσα χρόνια. Ασκεί μια πολύ καλή τέτοια και από εκεί και ύστερα ο άνθρωπος έχει τις απόψεις του. Έχει καλός τεχνικός μηχανολόγος όμως δεν σημαίνει και καλός βουλευτής απαραίτητα. Όχι. Όπως και καλός δικηγόρος δεν σημαίνει καλός δήμαρχος απαραίτητα. Αν και δεν έχουμε κάτι να πούμε κατά του δημάρχου πέρα από την στήρα τοποθέτησή του. Ακούστε λίγο. Θέλω κάτι ακόμη συμπληρωματικά. Υπήρξαν τοποθετήσεις του κυρίου Παπαγεωργίου, ο οποίος ηγείται μιας προσπάθειας κατά των χρυσορυχείων και ο οποίος προεδρεύει στο Αντιγκόλτ, όπου παρακινεί σε ανοιχτές δηλώσεις του δημόσιες, είναι καταγεγραμμένες, βιντεοσκοπημένες και τις έχω στη διάθεσή μου, όπου προσπαθεί να παροτρύνει μάλλον τον κόσμο να πάρουν ακόμη και όπλα. Πόσο συμφωνείτε με τέτοιες λογικές σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα? Εγώ είμαι αντίθετος, καταδικάζω όλες αυτές εδώ τις συμπεριφορές. Εγώ είμαι υπέρ του διαλόγου και να σας κάνω και μια πρόταση για να τελειώσει έτσι τουλάχιστον από την πλευρά μου. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά, ο Σουζουνίδης Μαρίνος, θα ήθελα κιόλα να σας πω να κατεβεί ο κόσμος της περιοχής εκεί σε ένα δημοψήφισμα, ούτως ώστε να ξεκαθαρίσει το τοπίο τελικά τι θέλει η πλειοψηφία του κόσμου, όπως γίνονται συχνά πυκνά για σοβαρά θέματα σε χώρες όπως η Ελβετία κλπ. Αλλά... Μα πώς δεν εργήσει ο κόσμος έτσι, κύριε Ζουνίδη, όταν υπό την προστασία του δημάρχου σχεδόν, σε εισαγωγικά ή αν θέλετε χωρίς εισαγωγικά, κάποιοι απειλούν με όπλα, θα τα κάψουμε όλα, θα πάρουμε τα όπλα. Και προσέξτε φράσεις, επιτρέψτε μου, προσέξτε φράσεις, δεν θα μας πειράξει ακόμη και αν σκοτωθούν παιδιά. Ακούστε φράσεις. Πώς θα τολμήσω εγώ, αν υποψίαζω τους πολίτες, να κατέβω και να εκφράσω την άποψή μου δημόσια? Αν είχα εγώ τον λόγο, τον τελευταίο λόγο, θα κατέβαζα τον κόσμο σε μια ψηφοφορία, αλλά πάντα με την προϋπόθεση, εάν πραγματικά κάνω λάθος και δεν είμαι ενημερωμένος σε ό,τι αφορά τα ωφέλη του ελληνικού κράτους, μακάρι να είναι προς το καλό του ελληνικού κράτους και των Ελλήνων πολιτών. Μα και δεν είναι να σε διεκδικήσουμε. Ή ας μην το κάνουμε αν δεν υπάρχουν ωφέλη. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε κάτι χωρίς ωφέλη. Σωστά. Επομένως, θα κάποια πράγματα για την θέση την δική μου. Σας επαναλαμβάνω ότι μιλάω σαν ο Ζουνίδης Μαρίνος. Αυτή είναι η τοποθέτηση. Με την ιδιότητα του βουλευτή, θέλω, πάντα, φαντάζομαι. Και θέλω, βεβαίως, με την ιδιότητα του βουλευτή, αλλά όχι σαν εκπρόσωπος των ανεξάρτητων Ελλήνων. Το αντιλαμβάνομαι, είναι σαφές αυτό. Και πιστέψτε με ότι θέλω ό,τι καλύτερο είναι το δυνατό να γίνει για την περιοχή μου και αυτό εύχομαι και επιθυμώ, πιστέψτε με. Μένουμε σε αυτά. Σας ευχόμαστε να έχετε μια καλή συνέχεια και πλούσιο έργο. Σας ευχαριστώ πολύ, έτσι, και υπάρχουν πολλά θέματα που απασχολούν πάνω την περιοχή μας και πιστέψτε μου κάτι να... Θα είναι να μην ξεχαστείτε κάτι εκεί στην Αθήνα, κύριε Ζουνίδη. Ανεβοκατεβαίνω συχνά και γυρνάω στα χωριουδάκια και χαίρομαι όταν πίνω με τους απλούς αυτούς ανθρώπους στα καφενεία τους καφέ. Αυτό είναι πολύ καλό και έτσι να το διατηρήσετε, γιατί πολλοί από τους πολιτικούς μας που μέχρι σήμερα έχω γνωρίσει έχουν μνήμη χρυσόψαρου. Σωστά, πολύ σωστά. Μιλάμε για τα 60 ακίνητα και τα 40. Ακριβώς. Θα τα πούμε λοιπόν. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.